Στο τυπάκι σήμερα η ομάδα του Μαρκόπουλου κατάφερε να φύγει με το διπλό κόντρα στον ΑΟΤΣ. Το 35 ο Χαϊκάλης άνοιξε το σκορ με το 0-1 να είναι σκόρ ημιχρόνου. Στην επανάληψη ο ΑΟΤ μπήκε δυναμικά. Στο 70 έχασε πέναλτι συγκεκριμένα με τον Παπανδρέου. Ο Βουό ήταν ο ποδοσφαιριστής που διαμόρφωσε το τελικό 0-2 λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Είχαμε την τύχη να προηγηθούμε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι από το τυπάκι. Είχαμε ευκαιρίες, μπορούσαμε να είχαμε βάλει ένα ίσως και δύο γκολ παραπάνω. Γνωρίζαμε τι ομάδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τους στόχους της Μαρκό, με τι παίκτες έχει. Ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, μια δουλεμένη ομάδα. Το δείχνει αυτό από τα αποτελέσματα. Λέγαμε όλη τη βδομάδα, ξέραμε ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση. Νομίζω επηρεάζει και τις δύο ομάδες. Γιατί και εμείς είμαστε μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει.